Έχουμε μια πρωτιά, καθώς η χώρα μας κατατάσσεται πρώτη μεταξύ των 27, με ποσοστό 88% των Ελλήνων πολιτών να πιστεύει ότι η χώρα είναι εκτεθειμένη στις πυρκαγιές. Πρωτιά έχουμε επίσης με ποσοστό 79% στους πολίτες που νιώθουν τον κίνδυνο από τα εν γέννη ακραία καιρικά φαινόμενα. Πρωτιά έχουμε και όσον αφορά τον κίνδυνο από τις πλημμύρες, 85%. Πρωτιά και στην αγωνία για κινδύνους από έντονες βροχοπτώσεις, 52%. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναλύσω περαιτέρω το αίσθημα ανασφάλειας το οποίο διακατέχει τους πολίτες όταν έχουμε αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Κύριε Μητσοτάκη, λοιπόν, άρα η εικόνα την οποία προσπαθήσατε να μας παρουσιάσετε στην πρωτολογία σας νομίζω ότι είναι απολύτως πέρα για πέρα εκτός πραγματικότητας. Η ανασφάλεια, το αίσθημα ότι είναι απροστάτευτη απέναντι στις φυσικές καταστροφές, αυτό είναι που κυριαρχεί σήμερα στην ελληνική κοινωνία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχω απομονώσει και μια φράση την οποία πολύ συχνά το τελευταίο διάστημα οι λογογράφοι του κ. Μητσοτάκη την χρησιμοποιούν στις ομιλίες του όταν μιλάει για τα ζητήματα της πολιτικής προστασίας. Όποιος αποτυχάνει να προετοιμαστεί, προετοιμάζεται για να αποτύχει. Είναι μια φράση του Μπέντζαμιν Φράγκλιν. Ο δε αρμόδιος υπουργός πολιτικής προστασίας σε όλες τις περιπτώσεις χρησιμοποιούσε την ίδια φράση: μάχη, μάχη και μάχη. Σωστά. Σήμερα λοιπόν καλούμαστε να αξιολογήσουμε αν πραγματικά η κυβέρνηση έδωσε αυτή τη μάχη και ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλης αυτής της προετοιμασίας, αφού δεν ήταν απροετοίμαστη. Και για φέτος, αλλά και για το σύνολο της πενταετούς κυβερνητικής θητείας για να προετοιμάσει την ελληνική κοινωνία για τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή, να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, να σταθεί αντάξια όσων δίνουν αυτή τη μάχη στο πεδίο κάθε χρόνο, με τις φλόγες, με ρίσκο την ίδια τη ζωή, τους άνδρες και τις γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος δηλαδή.